Σε πάνω από 30 εμπριστικέ επιθέσει και περιστατικά βανδαλισμών φέρεται να εμπλέκονται οι πέντε συλληφθέντε κατά την επιχείρηση τη αντιτρομοκρατική σε Αττική και Περιφέρεια. Πρόκειται για μέλη των αδερφών εξτρεμιστικών οργανώσεων τη άκρα δεξιά Combat 18 και των αυτόνομων μέαδρων εθνικιστών που με αναρτήσει στο διαδίκτυο έχουν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσει σε στέκια αναρχικών φθορέ σε εβραϊκά μνημεία, συμμετοχή σε επεισόδια Ρωμά στο Μενίδη και άλλα. Έχουν συλληφθεί συνολικά πέντε άτομα και μέσα στι οικίε όπου έχουν πραγματοποιηθεί έρευνε έχουν βρεθεί κροτίδε, ιρδερογροθιέ, μαχαίρια, σπαθιά, κυνηγετικά όπλα, ε, υλικό το οποίο παραπέμπει σε οργανώσει ακροδεξιού χώρου ε, και επίση ψηφιακό υλικό το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω έρευνα. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 10 κατοίκων έρευνε σε περιοχέ τη και 2 σε επαρχιακέ πόλει. Νεκρό εντοπίστηκε ένα 78χρονο κατά τη διάρκεια κατάσβεση πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην κατοικία του στον οικισμό Ξηροπόταμου του νομού Δράμα. Στο συμβάν για το οποίο ειδοποιήθηκε η υπηρεσία το πρωί τη Τρίτη, επιχείρησαν 9 πυροσβεστικοί πάλι με δύο οχήματα. Για το περιστατικό προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τι 9 το βράδυ τη Τρίτη, στο 4 χιλιόμετρο τη Εθνική Οδού Ξάνθη Λάγου, καθώ ένα γιοταχή με πινακίδε λαρίσει και οδηγό από την ίδια περιοχή χωρί συνεπιβάτε για άγνωστη Ελβετία έχασε τον έλεγχο του οχήματο, προσέκρουσε αρχικά σε περίφραξη και στη συνέχεια ανετράπη, με αποτέλεσμα να καταλήξει ανάποδα στο οδόστρωμα. Η προσβεστική έφτασε με δύο οχήματα και αρκετού άνδρε, καθώ και αστυνομία, μόλι ο οδηγό κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να βγει από το όχημα. Απακτό και με χειροπέδε έφυγε από το σπίτι που διέριξε ένα 40χρονο στην Ξάνθη. Συνελήφθη το βράδυ τη Δευτέρα στην Ξάνθη, ο εν λόγω 40χρονο γιατί διέριξε μια κατοικία χωρί όμω να προλάβει να αφαιρέσει οτιδήποτε από το εσωτερικό τη. Έγινε αντιλητό από τον διοκτήτη του και κινητοποιήθηκε από αστυνομικού που έφτασαν μετά από λίγο. Για το χείρι του δράστη ήταν δύο διαρρηκτικά εργαλεία και ένας φακός, τα οποία και κατασχέθηκαν. Αναστάτωση στι αστυνομικέ αρχέ έχουν προκαλέσει εμπριστικέ επιθέσει σε αυτοκίνητα στην πόλη τη Αλεξανδρούπολη σε διάστημα 5 μηνών. Ειδικότερα το δράστη ή του δράστες που καταστρέφουν ολοσχερό τα οχήματα του ψάχνουν μέλη οικογένεια από την Αλεξανδρούπολη. 5 ο ή οι δράστε έχουν βάλει φωτιά σε 5 οχήματα μελών, συγγενών και συνεργατών τη οικογένεια. Αφορμή αυτή τη καταγγελία από την οικογένεια στάθηκε η εμπριστική επίθεση τη Δευτέρα σε Πόρσε στο κέντρο την οποία φωτιά μάλιστα έσβησαν οι φρουροί της μεραρχίας.